Δεν έχουν τέλος τα αδιανόητα που έρχονται στο φως μετά την τραγωδία στα Τέμπη σε ό,τι αφορά το πλαίσιο ασφάλειας και μάλιστα όχι μόνο στις σιδηροδρομικές συνδέσεις. Με επιστολή τους, μέσω της οποίας εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για το δυστύχημα και τους νεκρούς, τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών μιλούν ανοιχτά για απαξίωση και πλημελή εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας και στις αερομεταφορές. Ο πρώην Υπουργός κ. Καραμαλής κατάργησε όλες τις αεροπορικές αρχές σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, τα όργανα του κράτους δηλαδή, που θα έλεγχαν την εφαρμογή κανόνων ασφαλείας στα αεροδρόμια και της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Αεροπορικής Νομοθεσίας. Αυτό αναφέρουν στην επιστολή τους οι αερολιμενικοί με την επισήμανση ότι η επίβλεψη της ασφάλειας και της νομιμότητας στα αεροδρόμια από πραγματική και επιτόπου μετάπεσε σε ιονία εκ του μακρόθεν και ανατέθηκε σε ένα γραφείο στην Αθήνα που ονομάστηκε Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε ένα ατύχημα λόγω της απόστασης της βάσης τους σε κάποιο κτίριο των Αθηνών. Εάν το ατύχημα συμβεί στο Καστελόριζο, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο ή ακόμα και στην Αθήνα, πότε θα έρθει ο διερευνητής και στο μεταξύ τι γίνεται αν γίνει ατύχημα με μικρό αεροσκάφος στο διάδρομο του αερολιμένα Ηρακλείου τον Ιούλιο, που έχουμε ακόμα και 400 περίπου κινήσεις αεροσκαφών την ημέρα, θα κλείσει το αεροδρόμιο? Για κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους και για πλήστα συμβάντα που έκτοτε έχουν καταγραφεί στα αεροδρόμια, έκαναν λόγο οι αερολιμενικοί που σε απόλυτο τόνο διευκρίνησαν. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε. Ο σύλλογός μας έκανε ό,τι μπορούσε για να ενημερώσει και να σταματήσει τον κατήφορο της ασφάλειας του πολίτη και της επικίνδυνης και καταστροφικής πολιτικής του Υπουργού του κ. Καραμαλή. Στις 15 Δεκάτου του 2022 έπεσε αεροπλάνο με ένα νεκρό στα όρια ευθύνης του αερολιμένα Ηρακλείου. Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων δεν ήρθε ποτέ, ενώ η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ήρθε για την προανάκριση ένα σχεδόν μήνα μετά το ατύχημα. Στην επιστολή τους οι αερολιμενικοί αναφέρονται στην προσφυγή που έχουν κάνει τον Οκτώβριο του 2022 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τις 15 τουλάχιστον επιστολές έγραφα μελέτες με αποδέκτες στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, βουλευτές, τον Πρωθυπουργό, τον νυν Υπουργό Μεταφορών, αλλά και τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια, όπως λένε, δεν τους δέχθηκε ποτέ. Πέρα λοιπόν από συντετριμμένοι, είμαστε και εξοργισμένοι με όσα ακούγονται και γράφονται. Διαπιστώνουμε ομοιότητες σε όλα τα επίπεδα. Έχει γίνει κατανοητό πόσο επικίνδυνα μπορεί να γίνουν τα πράγματα αν όλα αφαιθούν στην τύχη τους ή ακόμα. Ο Υπουργός Μεταφορών στην εισήγησή του μας μίλησε με περισσή περηφάνεια ότι εισαγάγει νομοσχέδια που λύνουν προβλήματα. Όχι, κύριε Υπουργέ, τα νομοσχέδιά σας δημιουργούν προβλήματα για την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη, ακόμα και σε ζητήματα που είναι αυτονόητα.